Αλλά θέλω το πρώτο σχόλιο το δικό σας. Πρώτον, 418 συνολικά τα κρούσματα σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας κορονοϊού, 31 είναι τα νέα κρούσματα και βεβαίως αυστηρότατες συστάσεις εκ μέρους του κυρίου Χαρδαλιά πλέον, νέα αυστηροποίηση των μέτρων από αύριο και πολλές υπόνοιες άφησε και ο κύριος Τσιόδρας για διάφορα fake news που μεταδίδονται από συναδέλφους για περίεργη μετάδοση του ιού, όπως μεταδίδουν κάποια δημοσιογραφικά site, φαντάζομαι, ή συνάδελφοί του, σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλω το πρώτο σχόλιο από εσάς. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ξεκινάμε... Να είστε καλά. Ξεκινάμε σίγουρα από τις δηλώσεις του κυρίου Τσιόρδα. Είπε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι προσωπικά εγώ θέλω να τα ακούσω ξανά και ξανά γιατί είπε σημαντικά πράγματα και σήμερα. Πού σταθήκατε περισσότερο, Σίγουρα όχι στον αριθμό των νέων κρουσμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, μας ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή ότι έχουμε 31 νέα κρούσματα. Ναι. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτός είναι ένας πλασματικός αριθμός. Όπως γνωρίζουμε, εδώ και κάποιες μέρες έχουμε σταματήσει να κάνουμε το τεστ στα ύποπτα κρούσματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρά τα λεγόμενα του κ. Τσιόρδα, λέει συνεχώς τεστ σε οποιοδήποτε δείγμα ύποπτο κρούσμα, κάντε ακόμα και τυχαίες δειγματοληψίες. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη της επιδημίας και της πανδημίας παγκοσμίως. Σωστό είναι αυτό ότι υπάρχει μια υποκαταγραφή της πανδημίας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θεωρώ ότι τα αντιδραστήρια είναι πλέον λίγα, ελάχιστα. Παρόλα αυτά όμως οι οδηγίες είναι αυτές. Τότε θα έχουμε μια εικόνα των πραγματικών αριθμών. Συμφωνούμε ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα το λιγότερο είναι 2 με 3.000 όπως ανέφερε, πιθανότητα να είναι και λίγο παραπάνω, αρκετά παραπάνω. Και συνεχίζουμε όσον αφορά την καταγραφή. Ελπίζω να βρούμε αντιδραστήρια, να κάνουμε το τεστ σε περισσότερους ανθρώπους. Θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, επιστημονικά, επιδημιολογικά, στο να καταγράψουμε την επιδημία αυτή. Επειδή σας παρακολουθώ, όμως σε κάτι άλλο. Αυτό δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο κομμάτι της στρατηγικής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε κεντρικό επίπεδο και από το Υπουργείο Υγείας για το κατά πόσο τελικά είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος της ανίχνευσης τελικά του ιού στους συμπολίτες μας. Κοιτάξτε. Το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία απότομα, ναι, όπως και οι υπόλοιπες χώρες. Και πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ΕΣΥ ήταν ήδη καταπονημένο. Τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας είναι αρκετά λίγα. Mm. Ξέρουμε ότι είναι περίπου 6 ανά 100.000 κατοίκους. Υπάρχει πρόβλημα. Το γνωρίζουμε από παλιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή του φαινομένου. Είμαστε στην αρχή μιας επιδημίας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε υγειονομικά, και όχι μόνο υγειονομικά, και κοινωνικά και πολιτικά, να λύσουμε πραγματικά σοβαρά ζητήματα και ζητήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τη ζωή ή το θάνατο. Ξεκάθαρα. Με ρωτήσετε πού στάθηκα. Στάθηκα κυρίως σε δύο σημεία. Ναι. Το ένα είναι ότι μας ανέφερε για ένα δοκιμαστικό φάρμακο που αυτές τις ημέρες δοκιμάστηκε στην Κίνα και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν στις επόμενες ανακοινώσεις να μάθουμε ποιες είναι οι διαδικασίες που έχει κινήσει το Υπουργείο έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτό το φάρμακο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το υγειονομικό προσωπικό και την οδηγία που μας έχει έρθει ότι αν ένας γιατρός ο οποίος αυτή τη στιγμή νοσεί από τον κορονοϊό, ναι, θα πρέπει να μπει σε μια καραντίνα 7 ημερών και όχι 14 και στη συνέχεια να επανέλθει στην εργασία του. Καταλαβαίνω ότι το σύστημα υγείας είναι βεβαρημένο, όμως και στην επίγουσα προνοσοκομιακή ιατρική που συμμετείχα στα προγράμματα αυτά, στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, ξέραμε ότι όλα τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών πέφτουν. Έχουμε πρωτόκολλα για τα πάντα. Πέφτουν όμως όλα όταν χάνουμε τη μάχη με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, γενικά με τους επαγγελματίες υγείας. Κύριε Φραγκάκη, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι και πριν ξεσπάσει όλη αυτή
η κρίση με τη μετάδοση του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα μιλούσαμε πάντα, και νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας χωλαίνει. Ξεκινήσαμε όλοι, βεβαίως, να σταθούμε στο πλευρό όλων των νοσηλευτών, όλων των ιατρών που δίνουν τη δική τους μάχη, γνωρίζοντας και έχοντας βεβαίως την πληροφόρηση και από σε κεντρικό επίπεδο και από το Υπουργείο Υγείας και από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, μιλάω και πιο συγκεκριμένα, ότι όλα βαίνουν καλώς. Είμαστε προετοιμασμένοι, μπορούμε να το σηκώσουμε, αλλά βλέπετε, κύριε Φραγκάκη, ότι όσο περνάνε οι μέρες, τελικά προκύπτουν ζητήματα. Βεβαίως. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και σας ευχαριστώ πολύ, χωλαίνει και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και πολιτικές που οδήγησαν σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικές αυτές οδήγησαν στο να έχουμε 18.000 γιατρούς αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αυτό το κομμάτι, αυτές οι πολιτικές έχουν οδηγήσει σήμερα να λέμε ότι ένας γιατρός ο οποίος έχει κορονοϊό μετά από 7 ημέρες θα επανέλθει να δουλέψει στα νοσοκομεία. Γενικότερα το θέμα της αυτοαπομόνωσης το ξέρουμε αυτές τις μέρες και έχετε απόλυτο δίκιο που το υπογραμμίζετε. Είναι στις 14 μέρες για τον κάθε πολίτη, είτε που έρχεται ακόμα και που έρχεται από το εξωτερικό, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα στο δικό του σπίτι για 14 μέρες. Κάποιος άλλος, ας πούμε, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια σημεία της συμπτωματολογίας, επίσης 14 μέρες και κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι για ανθρώπους που υπηρετούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, για τους οποίους χτυπούσαμε παλαμάκια και την Κυριακή όλοι μαζί για να τους ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο, θα έχουν μόνο 7 ημέρες σε περίπτωση που διαπιστωθούν και αυτοί ότι έχουν κάποια συμπτώματα. Απίστευτο. Απίστευτο. Θέλετε να σχολιάσουμε τα παλαμάκια? Θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί ξέρω ότι στην προσωπική σας σελίδα στο διαδίκτυο το αναφέρετε τακτικά και αυτό, το αναφέρατε και πρόσφατα. Είχατε και τις ανάλογες αντιδράσεις βεβαίως. Θέλω το σχολείο σας από αυτού. Κοιτάξτε, τα παλαμάκια είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης. Mm-hmm. Σαφώς. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Έχουμε ακόμα αντοχές. Υπάρχουν αντοχές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σχέση με τον κορονοϊό. Υπάρχουν φαινομενικά ακόμα κρεβάτια. Την αλληλεγγύη όμως θα την επιδείξουμε πώς, με το σεβασμό και στο γιατρό και στον άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο. Και θα πρέπει να τη δείξουμε όταν τελειώσει όλο αυτό, να διεκδικήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο μας πρέπει. Ναι. Σωστό. Και πέρα από το κομμάτι του συστήματος δημόσιας υγείας, παρακολουθώ ότι πολλοί κόσμος πέφτει να σας ζητήσει συμβουλές. Βοήθεια, γιατί είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους μας, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, ασχέτως ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά σε αριθμό επιβεβαιωμένα κρούσματα γνωστά, το υπογραμμίζω και αυτό. Πού μένει περισσότερο ο κόσμος όταν σας απευθύνει έκκληση για συμβουλές, κύριε Φραγκάκη? Πού μένει ο κόσμος, τι φοβάται ο κόσμος? Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και πριν δηλαδή, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη είναι 5, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 3, είναι ο επίσημος αριθμός, είναι 3. 3, συγγνώμη. Ναι. Και δεν ξέρω αν προσμετράτε το χθεσινό κρούσμα, το οποίο καταμετρήθηκε στα Χανιά, λέτε στην πόλη, τώρα. Από το... Ναι, ναι. Να είμαστε σίγουροι, και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν εκατοντάδες συμπολίτες μας στην Κρήτη. Ναι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, οι οποίοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να φέρουν τον ιό. Γι' αυτό και λέμε συνέχεια, μένουμε στο σπίτι. Το μένω στο σπίτι είναι μια κατάσταση η οποία προστατεύει και εμάς, αλλά σίγουρα προστατεύει και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το στίχημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι να γίνει όσο το δυνατόν μικρότερη διασπορά του ιού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, και εκεί θα φανούν και τα αντανακλαστικά μας και οι αντοχές μας. Mm-hmm. Μάλιστα, άρα μένουμε στο σπίτι και εσείς βεβαίως υπερασπιστής της κατάστασης για την αυτοαπομόνωση, την πρόληψη, την κατοίκον αυτοαπομόνωση, έτσι, προκειμένου οι να βοηθήσουμε που και εμείς. Είπατε... Ναι. Βεβαίως, οι συμβουλές που μου είπατε, δεν είναι μόνο προς εμένα λίμωνο. Ο κάθε άνθρωπος έχει το θεράπον ιατρό του, και αυτές τις ημέρες είναι οι οδηγίες του Υπουργείου, είναι οι οδηγίες των ιατρικών συλλόγων. Μάλιστα. Και είναι και οι οδηγίες
και όλων εμάς θα πρέπει να παραμένουμε στο σπίτι και να ενημερώνουμε τηλεφωνικά τον γιατρό μας. Αυτός θα πρέπει να αξιολογεί την κατάσταση και από εκεί και πέρα να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι πέρα από τον κορονοϊό, και εδώ πολύ σωστά το είπε ο κ. Τσιόρδας, έχουμε και όλες τις άλλες ασθένειες, έχουμε τις λοιμώξεις, έχουμε ατυχήματα, έχουμε διάφορα ζητήματα, αυτά που δηλαδή που είχαμε και στην καθημερινότητά μας πριν. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας και δεν το κάνουμε, και στα υπόλοιπα περιστατικά. Έτσι. Πείτε μου και κάτι πολύ, πολύ 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 σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Διαπίστωσα στο προφίλ σας και αναφέρεται για ανθρώπους οι οποίοι σπάνε το καταστατικό, το συγκεκριμένο, της πρόληψης το οποίο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Έχετε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένο τεστ κορονοϊού, δεν ξέρω αν είναι στα Χανιά, και οι οποίοι τους βρίσκουμε στη συνέχεια στα καφενεία. Δεν ξέρω αν είναι μια διαπίστωση που έχετε κάνει στα Χανιά ή αν ήταν ένα γενικό σας σχόλιο. Ήταν ένα γενικό σχόλιο. Υπάρχουν μαρτυρίες, βεβαίως. Το οποίο έχει καταγραφεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της υπόλοιπης Ελλάδας. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούν για διάφορους λόγους να αντιληφθούν αυτή την αναγκαιότητα. Την κρισιμότητα. Να μείνουμε στο σπίτι. Υπάρχουν την κρισιμότητα. Είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία δεν είναι μόνο στο εδώ, δεν θα είναι μόνο στο τώρα δυστυχώς. Είναι γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Και θα είναι και στο αύριο, θα είναι στο μετά. Κύριε Φραγκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα. Ήσασταν κατατοπιστικότατος. Μακάρι να έχουμε τη χαρά να ξαναμιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλή δύναμη και πίσω στο κοινωνικό ιατρείο. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Προστατέψτε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Είναι πολύ σημαντικό. Μένουμε στο σπίτι. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και με αυτό το μήνυμα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολλή συζήτηση για το θέμα του κορονοϊού και την προστασία.